να καλησπερίσουμε έναν άντρα ο οποίος πραγματικά δεν χάνει τίποτα από τη γοητεία του, όσο καιρός και αν περάσει. Από το 94 που τον γνώρισα μέχρι σήμερα, λες και ομορφαίνει με τα χρόνια, λες και η γοητεία και εκείνος είναι η καλύτερη φίλη. Να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Γκλέτσο, στο Καλύτερα Δεν Γίνεται, που είναι και από τους πολύ καλούς μου φίλους πραγματικά. Αποστόλη... Ναι, Αποστόλη μου. Καταρχήν ντροπή σου. Ντροπή μου καταρχήν, ούτως ή άλλως δεν ξέρω το λόγο. Γιατί εγώ είμαι έτοιμος να χαιρετήσω τον μάτιο του τον κόσμο και εσύ χαμογελιέσαι τόση ώρα και δεν σε νοιάζει τίποτα. Είπα ξύλο κάτι, τι λέω. Καλέ Χριστός και Παναγία που θα αποχαιρετήσει το μάτιο του τον κόσμο 50 χρονών άνθρωπος. Λοιπόν, ναι, λόγω κορονοϊού, αλλιώς θα ήμασταν εκεί ζωντανά. Ζωντανά, λέω, ναι, και που ζωντανά που ενδεχομένω. Αλλά βγήκε ένα rapid. Έκανε θεστάκι, ε. Μου φύγει η ψυχή. Βγήκε θετικό. Βγήκε θετικό. Το μόνο θετικό σε όλο αυτό το αρνητικό είναι ότι δεν μου το έχει κάνει γιατρός, ούτε κανένας άνθρωπος. Ναι. Ούτε καν νοσηλευτής, έτσι. Ναι. Και τώρα περιμένουμε για το κανονικό. Αλλά μην χαμογελάς τόσο πολύ, γιατί εγώ μπορεί να έχω κορονοϊό. Θα πάψω να χαμογελάω ευθύς αμέσως. Έλα, πλάκα σκάνε. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Να κάνεις αμέσως το μοριακό, βέβαια, που είναι αυτό. Ναι, κοίταξε, τα ιδιωτικά είναι κλειστά τώρα. Πρέπει να πάω σε. Τα άλλα, τα δημόσια έχουν ένα πρωτόκολλο που λένε ότι κάνουν ό,τι αυτά που πρέπει να κάνουν και σωστά τα κάνουν. Εγώ δεν έχω κάποια συμπτώματα. Mm-hmm. Έχω μόνο ένα αυτό που δεν μου το έκανε και ούτε καν νοσηλευτής ή γιατρός, ας πούμε. Αυτά οπότε, τα αίτημα του φαρμακείου. Ναι, σε ένα σπίτι πήγα και μου το κάνανε και καθυλώθηκα. Έχουν στο σπίτι τους τεστ κάποιοι. Κάποιοι για να μαζευτούν 5 άτομα, ας πούμε, να μιλήσουν, δεν μπορεί να το διακινδυνεύσει. Ο καθένας έρχεται από 5 διαφορετικές γωνίες της Αθήνας. Εγώ μάλιστα ήρθα και από την επαρχία, έτσι. Κατάλαβα, ναι. Ήρθες από τη Στυλίδα και έκανες αυτό το τεστ για να μπορέσεις να συνευρεθείς με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα είσαι σε καραντίνα στην Αθήνα. Ναι. Με προσοχή λοιπόν και μόλις μπορέσεις και βρεθείς σε ιατρικό χώρο, νοσοκομιακό χώρο εννοώ, να κάνεις και το μοριακό. Βέβαια, αύριο το πρωί θα κάνω το μοριακό, αύριο πριν ξημερώσει. Το ευχάριστο είναι ότι... το βράδυ. Μακάρι. Το ευχάριστο είναι ότι, ότι αισθάνεσαι καλά στην υγεία σου και ότι δεν έχεις στάσει. Όχι τίποτα, δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Αυτό είναι το καλό, το ένα το κρατούμε. Ωραία, αυτό είναι το καλό. Και τώρα που σε είδα και σ' άκουσα και σας άκουσα και σας είδα, νιώθεις ακόμα καλύτερα. Ναι, νιώθεις ακόμα καλύτερα. Ωραία εκπομπή κάνετε. Ευχαριστούμε, βράβο. Μπράβο σας. Μπράβο. Είστε μπράβο. Πολύ καλή. Δηλαδή. Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου. Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου. Ναι, νιώθουμε. Πολύ περήφανος για σένα, Ανατάλια. Το ξέρω ότι είσαι περήφανος για μένα, γιατί είμαστε και τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και έχεις παρακολουθήσει εσύ πλάκα-πλάκα τα περισσότερα επαγγελματικά μου βήματα, έτσι, τα περισσότερα. Βέβαια. Βέβαια. Οπότε... από επιτυχία σε επιτυχία το πας. Εντάξει, έχω κάνει και μπόλικες πατάτες, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που είσαι περήφανος και μου το λες, έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία.